Ανέβαζες πετραδάκια. Δεν θα μπορούσε να το σβήσει η θάλασσα. Τοποθετείται χιλιάδες χρόνια προ Χριστού. Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που διαδόθηκε τόσο εκτεταμένα σε όλο το μεσογειακό χώρο? Πατρε Μοντίρε, και λάρτε μοζίδα. Μπορούμε να πούμε ότι το ψηφιδωτό είχε την ίδια λειτουργία και σκοπιμότητα που έχει σήμερα η τηλεόραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νάσε come soluzione pavimentale. Αρχικώς ξεκίνησε ως λύση για τη διακόσμηση δαπέδων με σχήματα κυρίως γεωμετρικά και σίγουρα για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες της ελληνιστικής τέχνης. Αργότερα ανέβηκε στη διακόσμηση τείχων με πιο πλούσια θέματα και πιο ακριβά υλικά. Το ψηφιδωτό ήταν εκφραστική τέχνη, εφάμιλη της γλυπτικής και της ζωγραφικής. Δεν ήταν λοιπόν μόνο μια τεχνική, αλλά μια πραγματική τέχνη. Οι μεγάλοι χώροι στις βασιλικές μας, που είναι διακοσμημένοι με ψηφιδωτά, αποτελούν σαφές τεκμήριο αυτής της τέχνης. Η τεχνική που χρησιμοποιούμε σήμερα για την κατασκευή του είναι ίδια με εκείνη που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι. Για τα εντύχια ψηφιδωτά υπήρχε ακριβής οργάνωση εργασίας. Πάνω στον οπό ακόμα κονίαμα, μείγμα ασβέστη και μαρμαρόσκονης, ειδικός σχεδιαστής χάραζε το προσχέδιο του ψηφιδωτού. Κατόπιν, άλλοι αρχιτεχνίτες ψηφοθέτες ανελάμβαναν την αποπεράτωση του έργου. Το υλικό που χρησιμοποιούσαν ήταν πολύχρωμες γυαλόπετρες. Για να αποκτήσουν το επιθυμητό μέγεθος και το ακανόνιστο σχήμα των ψηφίδων, τις έσπαζαν στο χέρι. Κατόπιν, τις σφήνωναν στο κονίαμα με ελαφρώς ανώμια κλίση, ώστε το φως, πέφτοντας πάνω στην τραχιά επιφάνεια, να αντανακλάται προς διάφορες κατευθύνσεις, πολλαπλασιάζοντας έτσι τη λάμψη των ψηφίδων. Το βυζαντινό ψηφιδωτό, οι αντάβιες του φωτός δημιουργούν εντύπωση εξωπραγματικής διάστασης, συμβάλλοντας έτσι ακόμη περισσότερο στην έξαρση του υπερβατικού κόσμου που απεικονίζεται στις εσωτερικές επιφάνειες του ναού. Το χρώμα επεμβαίνει με την ιδιότητα του φωτός. Η χρυσή λάμψη θυμίζει το φως του ήλιου. Και επειδή ο Θεός είναι φως, το χρυσάφι είναι το πιο κατάλληλο για να το συμβολίζει. Το χρυσάφι γίνεται λοιπόν το φως της Θείας Παρουσίας και φανερώνει την πραγματική αιτία των πάντων, που είναι ο ίδιος ο Θεός. Δηλαδή, οι καλλιτέχνες του ψηφιδωτού στο Βυζάντιο ήθελαν να αποκαλύψουν την έννοια που κρύβεται πίσω από την ύλη. Γι' αυτό χρειάζομαι περισσότερες εξηγήσεις. Γι' αυτό το ψηφιδωτό όμως δεν χρειάζομαι καμία εξήγηση. Είναι ο Ιουστινιανός με την ακολουθία του... Buongiorno. Μα πού βρισκόμαστε? Στην Ιταλία. Sì, a Ravenna. Στη Ραβένα. Πράγματι στη Ραβένα. Και τι γυρεύει εδώ στη Ραβένα το ψηφιδωτό του Ιουστινιανού? Guarda che questa è un'altra storia. Io sono Antonio, non sono Giustiniano. Ehi, dove vai? Aspetta un momento. Fermati. Ει, ασπέτα! Ασπέτα! Αλήθεια, τι γυρεύει το ψηφιδωτό του Ιουστινιανού στη Ραβένα? Για να απαντήσουμε σε αυτό, θα πρέπει να γυρίσουμε χρόνια πίσω, στα τέλη του 4ου αιώνα, και να θυμηθούμε ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν τότε χωρισμένη διοικητικά σε ανατολικό και δυτικό τμήμα. Το ανατολικό τμήμα με την Κωνσταντινούπολη επέζησε από τις βαρβαρικές επιδρομές, ενώ το Βυτικό, με τη Ρώμη, υπέκυψε στα γοτθικά φύλλα.
Ο Ιουστινιανός διαπνέεται από την ιδέα της ανασυγκρότησης του ρωμαϊκού κόσμου σε οικουμενική δύναμη. Ο Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός, παιδί από επαρχία, ήταν ανιψιός του αυτοκράτορα Ιουστίνου. Ο θείος του φρόντισε για τη σωστή του μόρφωση και τον προετοίμασε ως διάδοχό του στο θρόνο του Βυζαντίου. Το 527, μετά το θάνατο του Ιουστίνου, ο Ιουστινιανός ανέβηκε στο θρόνο παραλαμβάνοντας μια αυτοκρατορία που περιοριζόταν στα εδάφη του ανατολικού τμήματος. Από την αρχή, η εξωτερική του πολιτική στηρίζεται στην ανακατάληψη των εδαφών που απαρτίζανε τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Με αυτό το όραμα οργανώνει την άμυνα σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική, κατασκευάζοντας ή επιδιορθώνοντας φρουριακά συγκροτήματα, κρατά αμυντική στάση με τους Πέρσες στην Ανατολή και ρίχνει όλο του το βάρος στη Δύση, πραγματοποιώντας ανακτητικούς πολέμους στις επαρχίες που κατέχουν οι βάρβαροι. Το 533, ο στρατηγός του Ιουστινιανού Βελισάριος μπαίνει στην Καρχιδόνα. Το βανδαλικό κράτος καταλύεται. Η Βόρεια Αφρική μέχρι το Σέπτον και τα νησιά της Μεσογείου, Σαρδινία, Κορσική και Βαλεαρίδες, καθώς και ένα τμήμα της Ισπανίας, περιέρχονται στο Βυζάντιο. Ο Ιουστινιανός όμως θέλει να ξαναγίνει όλη η Μεσόγειος Mare Nostrum. Γι' αυτόν η Κωνσταντινούπολη, ως συνέχεια της Ρώμης, είναι η νέα Ρώμη και ο ίδιος κληρονόμος της ρωμαϊκής παράδοσης και προστάτης της χριστιανικής θρησκείας. Έτσι κλείνει ειρήνη με τους Πέρσες και ξαναρχίζει πεισματικά το ανακτητικό του έργο, γιατί η Ρώμη τον περιμένει. Με τις ευνηδιαστικές ενέργειες του Βελισάριου, τα βυζαντινά στρατεύματα επελάβουν ραγδαίο στην Ιταλία. Το Μάιο του 540 παραδίδεται η Ραβένα. Η Ρώμη κερδίζεται και χάνεται τρεις φορές, μα στο τέλος οι Γότθοι συντρίβονται και η Ρώμη πέφτει στα χέρια των Βυζαντινών. Μετά από 20 χρόνια επίμονων και σφοδρών πολέμων, η Ιταλία γίνεται Βυζαντινή. Ο Ιουστινιανός ανοικοδομεί και αναδιοργανώνει τις ρημαγμένες πόλεις, στρατιωτικός και πολιτικός. Η Μεσόγειος γίνεται λίμνη του Βυζαντίου. Στο διάσημο ελεφάντινο πολύπτυχο, που σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου, φανερώνεται το πολιτικό όραμα του Ιουστινιανού σε μιαν εξουσία όπου πολιτεία και Θεός ενώνονται. Απεικονίζεται ως εκλεκτός του Θεού, άρχοντας της οικουμένης και μοναδικός φορέας εξουσίας. Έφυπος, θριαμβευτής, δέχεται την ευλογία του Θεού. Πατάει πάνω σε γυναικεία μορφή, προσωποποίηση της γης, που χρησιμεύοντας ως υποστήριγμα των ποδιών του, δίνει την εικόνα της υποταγής του κόσμου στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Αριστερά, βάρβαρος στρατιώτης ακουμπά το αυτοκρατορικό δόρυ σε ένδειξη υποταγής και δεξιά, φτερωτή νίκη των Στεφανών. Η αυτοκρατορική γενεοδορία και σημάδια της παρουσίας του σπουδαίου αυτοκράτορα έπρεπε να υπάρχουν σε κάθε γωνιά του βυζαντινού κόσμου. Και αυτός είναι ο λόγος που βυζαντινά αριστουργήματα βρίσκονται διασπαρμένα στις πιο απόμακρες επαρχίες της αυτοκρατορίας. Έτσι, στη Ραβένα, ο Άγιος Απολλινάριος ο Νέος κοσμήθηκε με ψηφιδωτά από τον Ιουστινιανό το 540, όταν ο ναός παραχωρήθηκε στους Ορθοδόξους.